Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου ξανά εγώ Κωνσταντινούπολη. Σήμερα έχω την τύχη να μην πάρω ταξί με το αυτοκίνητο γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση, γελάει πίσω κάνει. Και θα πάμε με το ταξί του Δήμου. Κοιτάξτε μπροστά, γυρνώ την κάμερα και φύγουμε από την Μπεσίκτας για να πάμε στην Ασιατική Κωνσταντινούπολη. Εάν θέλετε κι εσείς, μπορείτε να μπείτε στο application του Δήμου και να νοικιάσετε ταξί και να σας πάει ή στα Πριγκιπόνησα, είτε αν θέλετε στο Τσιραγάν Σαράι, στο Ορτάκιο ή στο Νεοχώρι, στην Ασιατική Κωνσταντινούπολη. Τώρα ήρθε ο καπετάνιος εδώ πέρα, μέχρι 10 άτομα η χωρητικότητα. Εδώ πέρα τώρα, περάστε και εσείς, περάστε, συνεχίζουμε το κουπάκι μας. Βλέπετε, είναι μέσα πεντακάθαρα. Είναι πάρα πολύ οργανωμένο. Σούπερ! Ο καπετάνιος να είναι καλά. Αφήνει και την πόρτα ανοιχτή για να βλέπουμε και τη θέα. Φεύγουμε λοιπόν από την Μπεσίκτας με ιδιωτικό ταξί. Για να κάνετε κράτηση σε αυτό πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή και με την πιστωτική σας κάρτα πληρώνει στη διαδρομή μέχρι 10 άτομα χωράει, κοιτάξτε το χώρο εδώ πέρα, μέχρι 10 άτομα. Επειδή έχει και ζέστη σήμερα, μας άνοιξε ο καπιτάνιος και μπροστά και την πόρτα για να βλέπουμε τη διαδρομή. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, σε περίπου 5-10 λεπτά. 15 λεπτά μόνο. Σε ένα τεταρτάκι δηλαδή το πολύ θα είμαστε απέναντι. Έτσι πάμε τώρα για να δούμε τη δύση του ηλίου από την Ασιατική Κωνσταντινούπολη με θέα την Ευρώπη απέναντι. Άρα δεν χρειάζεσαι πια να έχεις ιδιαίτερο ιδιωτικό κότερο δικό σου, εφόσον κατεβάσεις την εφαρμογή στο κινητό, νοικιάζεις το κότερο του Δήμου που χρησιμοποιείται ως ταξί και μεταφέρει μέχρι 10 άτομα. Είναι μια καλή επιλογή, ιδιαίτερα σε μεγάλες παρέες και αν θες να πας στα Πριγκιπόνησα, πας σε περίπου 45 λεπτά από την Κωνσταντινούπολη στην Πρίγκιπο και στη Χάλκη. Να δω και το Τσιραγάν Παλάς και εμπίσκε και απέναντί μας, η ξενοδοχειακή μονάδα. Όπως καταλαβαίνετε, δύσκολη ζωή στην Τουρκία, μην τα ρωτάς, φτώχεια καταραμένη. Βέβαια αστειεύομαι σαφώς. Θα δείτε τώρα εδώ αριστερά και το Τσιραγάν Παλάς που το απόγευμα σήμερα το βράδυ έχει και γάμο. Ετοιμάζουν την εξέδρα για την ύφη και το γαμπρό. Βλέπετε εδώ και η εξέδρα. Το βράδυ γάμο στο Τσιραγάν Παλάς και εμφύσκη. Πισίνα του Ανακτόρου, σήμερα λειτουργεί ως ξενοδοχείο. Αυτά τα ταξί του Δήμου λέγονται Ντενής ταξί. Ανήκει στη Μητροπολιτική Δημαρχία της Κωνσταντινούπολης η οργάνωση και μια διαδρομή που θα έκανα τώρα σε περίπου μία με μία μισή ώρα. Ένα τεταρτάκι,
θα κρατήσει από την περιοχή της Μπεσίκτας μέχρι το Τσέγγελκιο, δηλαδή στην Ασιατική, πολύ απέναντι. Το νησί του, συγγνώμη, το τζαμί στο Ορτάκιο στο βάθος. Όσοι έχουν θέμα όμως με το κούλιμα, να ξέρετε ότι κουνάει, γιατί είναι μικρό το σκάφος. Καλησπέρα από Κωνσταντινούπολη, χαιρετούμε Αμερική. Τα σκάφη αυτά εδώ τώρα περιμένουν να πάρουν κόσμο όπου πραγματοποιούνται γάμοι, δεξιώσεις. Καλησπέρα Σάμο. Γεια σου Κατερίνη. Γεια σου Αθήνα. Κεφαλονιά. Κωνσταντινούπολη, Σέρες. Έγινα. Τώρα περνάμε ακριβώς κάτω από τη μεγάλη γέφυρα του Βοσπόρου. Στο βάθος φαίνεται και η δεύτερη γέφυρα. Λίγο πιο κάτω είναι και η περιοχή στην Ξηροκρίνη, το Μέγα Ρεύμα, το Μπέμπεκ, το νησάκι της Γαλατά Σαράι, και σιγά σιγά κοντεύουμε στον προορισμό μας. Βάθος φαίνεται η πρώην στρατιωτική σχολή και τα σπίτια της ασιατικής πόλης. Πάμε λοιπόν να γευματίσουμε στο Βόσπορο, στην ασιατική πόλη, γιατί από εκεί έχει το πιο ωραίο, για να δούμε την δύση του ηλίου. Τα κάστρα της Δρούμελης στο βάθος. Σε ποιο θα πάμε.
Έχουμε σήμερα έκπληξη. Θα σας το δείξω. Από τον συνάδελφο τον Γκάνη. Πού θα μας πας σήμερα για φαγητό? Σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο. Με θέα θάλασσα. Στο Βόσφορο. Φτωχικά, πολύ φτωχικά. Καταλαβαίνω. Δύσκολη ζωή. Αρκετά φτωχικά εμείς εδώ. Πάμε λοιπόν να δειπνίσουμε στην περιοχή της Ασιατικής. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι και το πώς πηγαίνεις. Ευχαριστώ πολύ. Το κόστος της διαδρομής δεν ξεπερνάει τις περίπου 700 τουρκικές λίρες. Αλλά αν είσαι μια μεγάλη παρέα, δεν είναι πολλά τα έξοδα και κερδίζεις πάρα πολύ χρόνο, αλλά και αισθάνεσαι και κάτι ιδιαίτερο μέσα στο καλοκαίρι κάνοντας αυτή την καταπληκτική διαδρομή. Γεια σου Ελένη Γκίνη. Για όσους βλέπετε τώρα το βίντεο, είμαι στο ταξί του Δήμου της Κωνσταντινούπολης, που μπορείς να τον νοικιάσεις με την εφαρμογή που έχει ο Δήμος και σε παίρνει από όποιο λιμάνι θες για να σε πάει ακόμα και στα Πριγκιπόνησα. Φτάσαμε στην περιοχή του Τσενγκέλκιοι. Εδώ στην περιοχή ρίχνουν και το σταυρό στη θάλασσα των φώτων. Πάρετε τα πράγματά σας. Και πάμε να δούμε πού θα μας πάει ο φίλος Γκάνη για φαγητό. Τέσσερα κύριε Δερε, Σάουδον. Δάμα. Έτσι για να σας δείξω και το σκάφος που μας έφερε, ήταν υπέροχα. Μία διαδρομή που έκανα σε ένα τεταρτάκι, μπορεί και λιγότερο, από την περιοχή της Μπεσίκτας, εδώ στην Ασιατική Κωνσταντινούπολη. Αν παίρναμε το ταξί το λιγότερο 45 λεπτά με μια μισή ώρα μπορεί, αναλόγως την κίνηση, γιατί είναι και η ώρα τώρα 7 και 5 το απόγευμα, είναι και η ώρα που σχολάνε. Λοιπόν, σας χαιρετώ από το λιμάνι του Τσενγκέλκιοι στην Ασιατική πόλη. Φεύγει λοιπόν και το σκάφος και γεια σου Ελλάδα, καλό να περνάτε, καλό καλοκαίρι, γεια σας.